Αιγύπτιων. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, ανάβηθη προς εμέ εις το όρος και έσω εκεί και θέλω σι δώσει τας πλάκας τας λιθίνας και των νόμων και τας εντολάς τας οποίας έγραψα για να διδάσκεις αυτούς. Και σηκώθη ο Μωυσής μετά του Ιησού του θεράποντος αυτού και ανέβη ο Μωυσής επί το όρος του Θεού προς δε τους πρεσβυτέρους είπε περιμένετε ημάς εδώ έως σου επιστρέψομαι προς εσάς. Και ειδού Αρών και Ορ είναι με θυμών, εάν τη έχει υπόθεση, ας έρχεται προς αυτούς. Ο Μωυσής λοιπόν ανέβη επί το όρος και η Νεφέλη σκέπασε το όρος. Και κάθισε εν δόξα του Κυρίου επί του όρου Σινά, και η Νεφέλη σκέπασε αυτό 6 ημέρες, και την 7η ημέρα εκάλεσε ο Κύριος τον Μωυσή εκ μέσου της Νεφέλης, και η θέα της δόξης του Κυρίου ήτο εις τους οφθαλμούς των ιών Ισραήλ, ως πυρ κατατρόγων επί της κορυφής του ωραίους, του όρους. Και εισήλθεν ο Μωυσής εις το μέσον της Νεφέλης και ανέβη επί το όρος και εστάθη ο Μωυσής επί του όρους 40 ημέρας και 40 νύχτας. Και να πάμε και στη σελίδα 85, να συνεχίσουμε από το λάμτα β' κεφάλαιο πρώτο εδάφιο. Σελίδα 85, λάμτα β' 1. Και ειδών ο λαός ότι ευράδυνε ο Μωυσής να κατέβει εκ του όρους, συνήχθη ο λαός επί των Ααρών και έλεγον προς αυτόν, σηκώθητη, κάμε εις ημάς θεούς, ήτινες να προπορεύονται ημών, διότι ούτως ο Μωυσής ο άνθρωπος, ως εξήγαγεν ημάς εκ γης Αιγύπτου, δεν εξεύρωμεν τι απέγινεν αυτούς, αυτός. Και είπε προς αυτούς ο Ααρών, αφαιρέσατε τα χρυσά ενότια τα οποία είναι εις τα όταν των γυναικών σας, των ιών σας και των θυγατέρων σας και φέρετε προς εμέ. Και αφήρεσε πάσο λαός τα χρυσά ενότια τα οποία ήσαν εις τα ότα αυτών και έφεραν εις τον Ααρών. Και λαβών εκ των χειρών αυτών διεμόρφωσε αυτό με εργαλείων εκχαρακτικών και έκαμε αυτό μόσχων χωνευτών. Ιδέ είπων ούτε είναι η θεή σου Ισραήλ ήτινε σε ανεβίβασαν εκ γης Αιγύπτου. Και ότε είδε τούτο ο Ααρών, ο κοδόμησε θυσιαστήριον έμπροσθεν αυτού και κήρυξεν ο Ααρών λέγον αύριον είναι εορτή στον Κύριον. Και σηκωθέντες εν ωρίς την επαύριον προσέφεραν ολοκαυτώματα και έφεραν ειρηνικάς προσφοράς και κάθισεν ο λαός να φάγει και να πει και σηκώθησαν να παίζωσι αμήν. Ο Θεός λοιπόν προσκάλεσε την 50η ημέρα το Μωυσή στο όρο Σινά, του έδωσε το λόγο του, τον νόμο του και στη συνέχεια του είπε κατάβηθη τώρα, δίδαξε το νόμο στο λαό Ισραήλ και έπειτα θα ανέβεις εσύ και ο Αρών με τα σου και οι ιερείς και ο λαός ας μην υπερβώσει τα όρια για να αναβώσει προς τον Κύριον για να μην εξορμήσει επ' αυτούς. Και έτσι πράγματι όπως είπε ο Θεός στον Μωυσή κατέβηκε, τους δίδαξε τις 10 εντολές, τους δίδαξε τα διατάγματα και τις κρίσεις του Θεού, τους έφερε ενώπιον του Θεού και μετά τα αυτά όλα και αφού τακτοποίησε τα πάντα ο Μωυσής σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, υπακούοντας το λόγο του Θεού, μετά τα αυτά είπε ο Θεός προς τον Μωυσή, τώρα ήρθε η ώρα, ανάβα προς τον Κύριον εσύ ο Αρών, ο Ναβάδ, ο Αβιούδ και 70 εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και προσκυνήσατε μακρόθεν. Ελάτε τώρα γιατί θέλω να σας δώσω τας δύο πλάκας, τον νόμο και τις εντολές τις οποίες έγραψα για να διδάσκεις αυτάς. Και ο Μωυσής πήγε στο λαό Ισραήλ για να τους προσκαλέσει και αυτοί υπεσχέθησαν ότι θα πράττουν κατά πάντα το Λόγο του Θεού. Τότε ο Μωυσής έκανε θυσία με ζώα τα οποία έφερε και το μεν μισό από το αίμα των ζώων ράντισε το θυσιαστήριο, γιατί αυτή η θυσία ήταν η συνθήκη που έκανε ο λαός του Θεού με τον Θεό και η διαθήκη που έκανε ο Θεός με το λαό του. Και έτσι λοιπόν το μισό αίμα το έριξε στο θυσιαστήριο του Θεού αποδεχόμενος τη διαθήκη του Θεού
και το άλλο μισό το έριξε στον λαό, καθώς ο λαός αποδέχθηκε την συνθήκη, βεβαίωσε τη συνθήκη που έκανε με το Θεό. Τότε, 9 εδάφιο, ανέβη ο Μωυσής και ο Αρών και ο Ναβάδ και ο Αβιούδ και οι 70 εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ στο όρος και είδων των θεών του Ισραήλ. Εδώ, αδερφοί, να τονίσουμε κάτι. Είναι γεγραμμένο και μάλιστα στην Καινή Διαθήκη που είναι αδύνατο να αναιρεθεί ότι, και θέλω να το δούμε και μαζί, να πάμε στη σελίδα 934, να δούμε τι λέγει ο Λόγος του Θεού στο πρώτο κεφάλαιο και στο 18 εδάφιο. Ουδής είδε ποτέ τον Θεόν παρά μόνο ο μονογενής Υιός, ο οποίος είναι στον κόλπο του Πατρός, εκείνος εφανέρωσε Αυτόν. Κανένας άνθρωπος δεν είδε ποτέ το Θεό. Και επιπλέον, αν πάμε και σελίδα 941, να δούμε το 46 εδάφιο, από το σίγμα ταφ κεφάλαιο, διαβάζω πάλι, 46 εδάφιο, σελίδα 941, «Ουχή ότι είδε τι στον Πατέρα, ημί εκείνος, ώστις είναι παρά του Θεού, ούτως είδε μόνο τον Πατέρα». Η Γραφή λοιπόν λέγει στην Έξοδο ότι ο Μωυσής, ο Αρών, Ναβάδ, ο Αβιούδ και οι 70 εκ των πρεσβυτέρων είδων τον Θεό του Ισραήλ. Το κείμενο όμως λέγει ότι είδων των τόπων εις τον οποίον εκάθητο ο Θεός. Τώρα, τι είναι το σωστό? Εγώ προσωπικά πιστεύω το δεύτερο, ότι είδαν τον τόπο, γιατί εμπιστεύομαι το Λόγο του Θεού της Καινής Διαθήκης, που δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι γραμμένο απολύτως από το Πνεύμα το Άγιο, ενώ η Παλαιά Διαθήκη, που είναι και αυτή θεόπνευστος, έχουν μπει πολλές ερμηνείες, θέλω να πω πολλές μεταφράσεις πιο σωστά, που μπορεί να έχουν αλλάξει το νόημα. Πάντως, ό,τι και να είναι, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι παρακάτω περιγράφεται ο τόπος. Διαβάζω στο 10, «Και είδων των θεών του Ισραήλ και υπό τους πόδας αυτού ως έδαφος εστρωμένων εκλήθους σαπφύρου και ως το στερέωμα του ουρανού κατά την καθαρότητα». Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο περιγράφει ο Λόγος του Θεού είναι ο τόπος που κάθεται ο Θεός. Όμως το 11 εδάφιο λέει κάτι που μας βάζει σε αμφιβολίες. «Και επί τους εκλεκτούς των Υιών Ισραήλ δεν έβαλε την χείρα αυτού», όπως βάζει, θα δούμε παρακάτω, ο Θεός, για να μην δουν το πρόσωπό Του. Άρα λοιπόν, την ακριβή αλήθεια του εδαφίου αυτού, δεν ξέρω αν το ψάξα τουλάχιστον, δεν ξέρω κανείς αν μπορεί να την περιγράψει. Εγώ είμαι υποχρεωμένος από τον άμβονα να πω και τις δύο περιπτώσεις, και μακάρι ο Θεός να μας φανερώσει, αν και δεν είναι και τόσο τρομερό, δεν αφορά τη σωτηρία μας, δεν αφορά τη ζωή μας, αλλά είναι κάτι που έχει δύο περιπτώσεις που βλέπουμε στο Λόγο του Θεού. Η μία είναι αυτή που λέει η μετάφραση των 70 και είδων των τόπων όπου στεκόταν ο Θεός, η άλλη η μετάφραση του Βάμβα που διαβάζουμε εμείς, λέει, όπως και η μετάφραση η αγγλική του James Άδε, μιλάει ότι είδαν το Θεό. Και το στηρίζουν στο 11 εδάφιο και τους εκλεκτούς του Υιού Ισραήλ δεν έβαλαν τη χείρα. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι η συνέχεια «και είδαν τον Θεόν και έφαγον και έπιον». Τώρα αν είδαν τον τόπο ή το Θεό, το ξαναλέω, υπάρχει ένα ερωτηματικό. Εκείνο που έχει σημασία ήταν ότι στάθηκαν στην παρουσία του Θεού. Και από εκείνη και εκεί ο Θεός τους μίλησε. Και αυτό που έχει σημασία είναι τι λέει ο Θεός. Και είπε ο Θεός προς τον Μωυσή, «Ήρθε ο καιρός όπως σου είχα πει, ανέβα τώρα προς εμές το όρος και μείνε εκεί. Και θα εκεί θα σου δώσω τας δύο πλάκας τας λιθίνας, τον νόμο μου, τις εντολές μου τις οποίες έγραψα για να διδάσκεις αυτούς». Και ο Μωυσής
υπάκουος κατά πάντα και πάντοτε στο Λόγο του Θεού και στο θέλημα του Θεού, και αυτό είναι το σημαντικό, αδελφοί. Το σημαντικό είναι να υποτασσόμεθα στο Λόγο του Θεού. Γιατί πολλές φορές θα έρθουν στην καρδιά μας σκέψεις που θα μας προβληματίζουν, ή το συναίσθημά μας ή η λογική μας. Θα μας προβληματίζουν εάν πρέπει έτσι ή αλλιώς. Και επειδή ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει «Οι βουλές σας δεν είναι βουλές μου και οι οδοί σας δεν είναι οδοί μου», δεν πρέπει να παίρνουμε απόφαση με τη λογική μας και με το συναίσθημά μας. Γιατί θα βρεθούμε σε αδιέξοδα. Για μην πω σε καταστροφή, για μην πω σε κακό. Θα βρεθούμε σε αδιέξοδα. Εκείνο που είναι η σωτηρία μας είναι ο γεγραμμένος Λόγος του Θεού, πρώτον, και δεύτερον, πάμε στο ταμείο και προσευχόμεθα να μας οδηγήσει ο Θεός. Εκεί είναι η ασφαλειά μας. Γιατί ο Θεός στους εξητούντας κάνει χάρη, και οι εξητούντες, γιατί ελπίζουν στο Θεό, δεν κατεσχύνονται. Ποτέ, αδερφοί μου, σας παρακαλώ να μην εμπιστευόμαστε τη λογική μας και τα συναισθήματά μας. Θα μας οδηγήσουν σε αδιέξοδα. Εκείνο το οποίο εμπιστευόμαστε είναι ο Λόγος του Θεού και η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Αυτά τα δύο, Λόγος του Θεού και η φωνή του Πνεύματος του Αγίου, θα μας βγάλουν από τα αδιέξοδα, καθώς ο Χριστός μας διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσουμε, και πάρα πολλές φορές θα βρισκόμαστε σε ερωτηματικό «και τώρα τι να κάνω». Δεν υπάρχει πιθανότης να έχεις αμφιβολία και ερώτημα του τι να κάνεις και να πας στο Θεό και να μην σου φανερώσει ο Θεός. Αρκεί να πας πραγματικά να ρωτήσεις τι πρέπει να κάνεις. Όχι να πας να του πεις τι ο Θεός πρέπει να κάνει. Γιατί πολλές φορές όταν προσευχόμαστε, στην πραγματικότητα θέλουμε μέσα η καρδιά μας που να πατηλεί περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, να μας επιβεβαιώνει ο Θεός ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και αυτό είναι φοβερό, χειρότερο λάθος. Χειρότερο λάθος. Να διαγράφουμε αυτό που νομίζουμε, αυτό που θέλουμε ή αυτό που μας αρέσει. Και να πηγαίνουμε στον Κύριο με καθαρή καρδιά και να λέμε «Κύριε, παρόλο που εμένα μου αρέσει αυτό, ίσως, παρόλο που εγώ θέλω αυτό, ίσως, παρόλο που έχω ένα βάρος μέσα μου και δεν ξέρω τι να κάνω, εγώ θέλω εσύ να μου πεις τι να κάνω». Και θα έρθει ο Θεός με τα πάσης βεβαιότητας. Δεν υπάρχει ούτε μία φορά, αδερφοί, που να είχα απορία και να ρώτησα στο Θεό και δεν μην ήρθε ο Θεός με κάποιο τρόπο να μου πει τι πρέπει να κάνω. Γιατί μόνο όταν ο Θεός σε οδηγεί, πρώτα-πρώτα με τον γεγραμμένο Λόγο Του, που είναι η απόλυτη αλήθεια, ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη, που την έχουν επέμβει πολλές μεταφράσεις, γιατί στην Καινή Διαθήκη πηγαίνουμε κατευθείαν στο κείμενο, έχουμε αυτή τη χάρη από το Θεό εμείς οι Έλληνες, αλλά και από την Παλαιά Διαθήκη, ότι είμαστε βέβαιοι ότι είναι ακριβώς έτσι. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, να μην διοικούμεθα και κυβερνόμεθα από την καρδιά μας ή από τη λογική μας. Η καρδιά μας είναι θέλω, η λογική μας είναι νομίζω, ή ακόμη και από τη σάρκα μας που είναι μ' αρέσει. Υπάρχει κίνδυνος μεγάλος. Υπάρχει κακό μπροστά. Και μάλιστα τη στιγμή που ο Θεός μας δίνει την ευκαιρία, εάν τον εξητήσουμε, αν τον ρωτήσουμε, να έρθει να μας απαντήσει. Γιατί είναι ζών Θεός, είναι αληθινός Θεός. Δεν είναι ένας Χριστούλης, ένας Θεούλης μακριά που δεν απευθύνεται σε εμάς. Είναι ένας αληθινός Θεός που θα βρει τον τρόπο να σου πει. Μα με ενύπνιο, μα με όραση, μα με φωνή πνεύματος, θα βρει τον τρόπο. Και μιλάει και άπαξ και δεις. Εκείνο που έχει σημασία είναι οι άνθρωποι, εμείς να προσέχουμε για να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει, ο Θεός μιλάει άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Γιατί να μην προσέχουμε? Και πότε θα προσέχουμε? Όταν ενδιαφερόμαστε να μας πει ο Θεός τι πρέπει να κάνουμε. Όταν κεγόμαστε, όταν έχουμε καταλάβει ότι αν κάνουμε ό,τι θέλουμε υπάρχει κίνδυνος
Ενώ αν κάνουμε ό,τι θέλει ο Θεός, ό,τι νομίζει ο Θεός και ό,τι αρέσει το Θεό, υπάρχει ασφάλεια και ευλογία. Ο Θεός λοιπόν του μίλησε, του Μωυσή, και του λέει «Τώρα ανέβα». Τότε του είπε «Τώρα κατέβα και θα ανέβεις». Γιατί υπάρχει το πλήρωμα του χρόνου. Θα κάνεις πρώτα αυτό που θα σου πω και ύστερα θα κάνω εγώ αυτό που θα σου πω. Η πρωτοβουλία είναι ανάγκη να ανήκει στον Κύριο. Είναι ανάγκη. Αυτός θα μας πει κατέβα και αυτός θα μας πει ανέβα. Αυτός θα μας πει πήγαινε και αυτός θα μας πει έλα. Είναι ανάγκη στη ζωή μας εμείς να μην παίρνουμε πρωτοβουλίες. Και αν πήραμε, να μετανοήσουμε, να ζητήσουμε συγχώρεση από το Θεό και να πούμε «Κύριε, διόρθωσε πιθανόν το λάθος μας ή επιβεβαίωσέ μας ότι αυτό είναι το σωστό». Αλλά εσύ έχεις την πρωτοβουλία στη ζωή μας. Αδερφοί, όταν πιστέψαμε στον Χριστό, όλοι μας, του είπαμε «Σου αφιερώνουμε τη ζωή μας εσένα». Αμήν. Έτσι του είπαμε. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, εσύ είσαι ο Κύριος. Και αν ο Χριστός είναι ο Κύριος μας, αυτός θα μας λέει τι θα κάνουμε. Αυτός θα μας δίνει εντολές. Ενώ αν περπατάμε εμείς με το συνέστημα, με τη λογική, με την αρέσκεια, θα βρισκόμαστε πάντοτε σε αδιέξοδο. Και θα λέμε και πολλές φορές ο Θεός φταίει. Μα δεν φταίει ο Θεός. Εμείς φταίμε. Και επειδή φταίμε πρέπει να μετανοούμε. Και επειδή φταίμε πρώτον πρέπει να το ομολογούμε. Εγώ φταίω, πες το αδερφέ. Πάντοτε να το λέμε. Όταν πηγαίνεις στο Θεό και του λες «Κύριε, εγώ φταίω», ο Θεός τι κάνει? Χαίρεται και κάνει χάρη σε σένα γιατί βλέπει την ταπείνωσή σου. Την ταπεινοφροσύνη σου πιο σωστά. Και τότε ενεργεί. Έτσι λοιπόν ο Μωυσής όταν του είπε ο Θεός «Τώρα ανέβα και εγώ θα σου δώσω τις πλάκες, τις λίθινες που εγώ θα γράψω με το δάχτυλό μου, εγώ θα σου δώσω τον νόμο μου, τις εντολές μου για να τους διδάσκεις πλέον μόνιμα στο λαό Ισραήλ». Τότε σηκώθη ο Μωυσής και πήρε μαζί του το νησού του Ναβί, όπως του είχε πει ο Θεός. Και ανέβησαν μαζί στο όρος του Θεού. Και όπως του είχε πει ο Θεός, στον Ααρών και στον Ορ και σε όλους τους άλλους, τους είπε «Περιμένετε εδώ μέχρι να επιστρέψουμε οι δυο μας, εγώ και ο Ιησούς του Ναβί, προς εσάς». Και εάν υπάρχει, είπε στους 70 πρεσβυτέρους, κάποιο πρόβλημα που θα πρέπει να το αντιμετωπίσετε και να έχετε απάντηση, είναι ανάμεσά σας ο Ααρών και ο Ορ, τον οποίο μπορείτε να ρωτήσετε. Τους οποίους μπορείτε να ρωτήσετε. Και έτσι, αδέλφια μου, ανέβηκε ο Μωυσής, φοβερός άνθρωπος ο Μωυσής, ομοιοπαθής με εμάς, αλλά τον εξέλεξε ο Θεός για ένα ιδιαίτερο έργο. Άρα δεν είναι το θέμα ότι ήταν φοβερός άνθρωπος, το θέμα είναι ότι φοβερός ο Θεός που εξέλεξε αυτόν τον άνθρωπο που δεν ήθελε να πάει. Δεν κάνω εγώ, λέει, βραδίγλωσσος, βραδίστομος. Δεν κάνω εγώ για αυτά. Δόξα στο Θεό. Αυτός που λέει δεν κάνω, αυτός κάνει. Αυτός που λέει να είμαι εγώ κάνω, αυτός δεν κάνει. Και έτσι ο Μωυσής ανέβη επί το όρος και η νεφέλη σκέπασε όλον το όρος Σινά. Και κάθισε η δόξα του Κυρίου επί του όρου Σινά και η νεφέλη σκέπασε αυτόν 6 μέρες. Την 7η μέρα εκάλεσε ο Κύριος το Μωυσή εκ μέσου της νεφέλης για να του δώσει πάλι εντολές, κατεύθυνση και οδηγία. Και όταν τον κάλεσε φανερώθηκε η θέα της δόξης του Κυρίου στους οφθαλμούς όλων των ιών Ισραήλ, των 70, και πυρ κατά τρόγων επί της κορυφής του όρους. Το δε φαινόμενο ήταν φοβερό και τρομερό, όπως ομολογεί ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εβραίους λέγοντας «Διότι δεν προσήλθετε σε όρος ψηλαφόμενο και καιόμενο με πυρ και ιζόφων και σκότος και ανεμοστρόβιλων, διότι δεν υπέφερε ο Μωυσής ακόμη το προστατόμενον και είπε και ζώων ανεγγύσει, το όρος θα λιθοβοληθεί και με βέλη θα το κατατοξευθεί και ήταν τόσο φοβερό το φαινόμενο ώστε ο Μωυσής είπε κατάφοβος είμαι και έντρομος».
Και έτσι, την 7η μέρα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος εκάλεσε τον Μωυσή και του είπε «Μόνος σου τώρα ανάβα. Εσύ μείνε πίσω», είπε στον Ιησού του να βγει. Και εισήλθεν ο Μωυσής εις το μέσον της νεφέλης, όπως διαβάσαμε, και ανέβη επί το όρος και εστάθη ο Μωυσής επί του όρους 40 μέρες και 40 νύχτες. 40 μέρες, 40 νύχτες, χωρίς να φοβηθεί, χωρίς να διστάσει, χωρίς να φάει, χωρίς να πιει. Ξαναλέω, φοβερός άνθρωπος ο Μωυσής, όχι. Φοβερός ο Θεός με τον Μωυσή που τον εξέλεξε, θα έλεγα τη λέξη ομοιοπαθής με ημάς. Ένας άνθρωπος κοινός σαν και σένα και σαν και εμένα, το μόνο χαρακτηριστικό που είχε και τον διέκρινε ότι έπρατε πάντοτε και κατά πάντα ότι ο Κύριος του έλεγε. Υπάκουος κατά πάντα στο Λόγο του Θεού. Βέβαια, είναι άνθρωπος του Παλαιάς Διαθήκης και ο ελάχιστος στην Καινή Διαθήκη είναι πολύ μεγαλύτερος από τον μεγαλύτερο στον ουρανό, από το μεγαλύτερο της Παλαιάς Διαθήκης. Φοβερός λοιπόν ο Θεός για τον Μωυσή, πολύ πιο φοβερός ο Θεός με σένα, που όχι μόνο σε επισκέφθηκε, όχι μόνο σε αναγέννησε, όχι μόνο σε ευλόγησε και σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, αλλά σε πρόσθεσε και στην Εκκλησία Του, η οποία Εκκλησία Του είναι όχι το όρος Σινά, είναι όρος Σιών. Είναι η πόλης του Θεού του Ζώντος. Αυτή η Εκκλησία είναι πόλης και κάθε Εκκλησία του Χριστού που μας προσθέτει ο Κύριος, σωζωμένους, είναι πόλης Θεού του Ζώντος, είναι επουράνιος Ιερουσαλήμ. Υπάρχει γήινος Ιερουσαλήμ, εκεί στη γη του Ισραήλ, αλλά υπάρχει και η επουράνιος Ιερουσαλήμ, που είναι μέσα και την υπηρετούν μυριάδες άγγελοι, που είναι πνευματικά όντα εις υπηρεσίαν των κληρονομού, αποστολόμενα των κληρονομούντων τη Βασιλεία των Ουρανών. Και πανήγυρης Εκκλησία Πρωτοτόκων, πόσο φοβερός, πιο φοβερός είναι ο Θεός για μας, γιατί μας δημιουργεί Εκκλησία Πρωτοτόκων καταγεγραμμένων με το όνομά τους στον ουρανό. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Και επίσης, εδώ στην Εκκλησία υπάρχει και ένας Πατέρας που είναι Θεός Κρητής πάντων. Και εμείς είμαστε πνεύματα δικαίων στα μάτια του Κρητή. Και πώς ο Κρητής μας βλέπει δικαίους? Μόνο και μόνο επειδή πιστέψαμε και δεχτήκαμε τον Χριστό. Για κανέναν άλλο λόγο. Ο Κρητής Θεός πάντων που είναι ανάμεσά μας δεν μας βλέπει δίκαιους. Για κανέναν λόγο, γιατί δεν είμαστε. Άθλοι ούτε ιδανοί, εις πολλάπτεωμεν άπαντες, ουδείς αναμάρτητος. Αλλά στα μάτια του Θεού που είναι κριτής μέσα στην Εκκλησία είμαστε δίκαιοι, γιατί δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστόν, καθώς πληθήκαμε με το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο λαλεί, ομολογεί ο Λόγος του Θεού, καλύτερα παρά το του Άβελ. Εδώ υπάρχει το αίμα του Χριστού που είναι εκχυνόμενον, δεν σταμάτησε να χύνεται, δεν ήταν τότε που εξεχύθη με τη Σταύρωση. Το αίμα του Ιησού Χριστού, το εκχυνόμενον για τις αμαρτίες μας. Όποιος μπαίνει μέσα, δηλαδή στην Εκκλησία, δέχεται ένα μπάνιο, ένα λουτρό πανγενεσίας, ένα λουτρό αίματος Ιησού Χριστού. Και έτσι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Εμείς οι άνθρωποι πηγαίνουμε κάθε μέρα πιθανόν και κάνουμε ντους και κάνουμε μπάνιο για να καθαριστεί το σώμα μας. Αλλάζουμε ρούχα. Πολύ περισσότερο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ρέει εκχυνόμενον ασταμάτητα το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Βεβαίως προηγουμένως ο Κύριος μας καθαρίζει με το Λόγο Του που είναι είδωρ καθαρών.
είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ακούσατε. Πρώτα λοιπόν με το ίδωρ το καθαρόν μας καθαρίζει, με το λόγο του Θεού, και ύστερα τη συνείδησή μας που δεν καθαρίζεται με τίποτα, την καρδιά μας που δεν καθαρίζεται με τίποτα, εκχέει το αίμα του Χριστός και καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας και παλιάς και καινούργιας. Και έτσι είμαστε σε απόλυτο αγιασμό, δίκαιοι στα μάτια του Θεού που είναι κριτής μέσα στην Εκκλησία, αλλά όλους μας βρίσκει δίκαιους. Για φανταστείτε πόσο φοβερός Θεός είναι ο δικός μας Θεός. Πόσο φοβερός Θεός ήταν ο Θεός του Μωυσή, αλλά πολύ πιο περισσότερο φοβερός και τρομερός Θεός είναι ο Θεός του οποίου το όνομα μας το απεκάλυψε ο Ιησούς Χριστός και είναι ο Πατέρας μας ο Ουράνιος. Ο Κύριος των δυνάμεων, η Ιεχωβά της Παλαιάς Διαθήκης και του Μωυσή, στην Καινή Διαθήκη είναι ο Πατέρας σου, αδερφέ μου. Και όχι μόνο τούτο, καυχόμεθα και στον Πατέρα μας. Δηλαδή, πού καυχόμεθα, σε όλους. Διάβολε, εμένα ο Θεός είναι Πατέρας μου, είπαγε. Είμαι παιδί του Θεού. Κατά χάρη, γιατί πίστεψα σε αυτόν τον οποίον απέστειλε στη ζωή μου, στον Ιησού Χριστόν, τον Κύριό μου και τον Θεό μου. Και έμεινε 40 μέρες και 40 νύχτες. Γιατί άργησε? Ερώτημα. Γιατί δεν μπορούσε αυτά να τα πει σε μια μέρα και σε μια νύχτα, άντε σε δύο, άντε σε τρεις? Γιατί καθυστέρησε? Να θυμάστε, αδερφοί, πάντοτε η καθυστέρηση έχει δύο και άλλους βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για να έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Το πλήρωμα του προσδιορισμένου, το χρονικό διάστημα, η αρμόδιος ημέρα, η προσδιορισμένη από το Θεό, γιατί ο ίδιος ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός είπε «Οι χρόνοι και η κερίδα να ανήκουν σε μένα, αλλά ανήκουν στον Πατέρα μου τον Ουράνιο». Ο δεύτερος όμως και πιο σημαντικός για μας τους ανθρώπους είναι για τη δοκιμασία μας. Μας δοκιμάζει, πρέπει να βγούμε δόκιμοι. Έτσι λέει. Η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η υπομονή εργάζεται δοκιμή. Πρέπει να γίνεις δόκιμος. Εάν όλα στα δίνει έτσι, πάρε ένα παιδί. Και ό,τι θέλει δώσ' του τα. Το καταστρέψει το παιδί αυτό. Θα γίνει κατεστραμμένο παιδί, ό,τι θέλει το έχει. Ο Θεός βεβαίως δεν μας χαλάει κατήρι, όπως και εμείς δεν πρέπει στα παιδιά μας να χαλάμε χατήρι, γιατί μας λέει «ετείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούετε και θέλει σας ανοιχτεί». Αλλά από την άλλη μεριά, όχι όπως εσύ θέλεις, όπως εγώ, λέει ο Θεός. Γι' αυτό φρόντισες να ζητάς κατά το θέλημά μου, γιατί μόνο αν ζητάς κατά το θέλημά μου ξέρεις ότι σ' ακούω, και όταν ξέρεις ότι σ' ακούω θα λάβεις αυτό που έχω ετοιμάσει. 40 μέρες και 40 νύχτες, βέβαια, για να δοκιμαστεί και να φανούν, αν είναι δόκιμοι ή όχι, ο λαός Ισραήλ. Βέβαια, του έδωσε, εκτός από τις δύο λίθινες πλάκες, του έδωσε και το σχέδιο, από το ΚΕ κεφάλαιο έως και το λάμτα, αλφα, λάμτα, και το σχέδιο του τόπου της κατοίκησής του, δηλαδή της σκηνής του μαρτυρίου. Η σκηνή του μαρτυρίου ήταν ένα μεγάλο θαύμα που έκανε ο Θεός στο λαό Ισραήλ για να τον οδηγήσει. Η σκηνή του μαρτυρίου ήταν ο τόπος που απεκαλύπτεται ο Θεός. Το αγιαστήριον και το θυσιαστήριον του Θεού. Έμεινε μαζί με τους Ισραηλίτες από το 1500 που είναι περίπου τώρα που διαβάζουμε, η σκηνή του μαρτυρίου, μέχρι το 1000 περίπου που ήταν βασιλιάς Σολομών και έκτισε το ναό του Σολομώντος στην Ιερουσαλήμ, και εκεί εγκαταστάθηκε μόνιμα ο τόπος, ένας τόπος παρουσίας Θεού. Ένα ναό έφτιαξε ο Θεός. Ο πρώτος ναός ήταν η σκηνή του μαρτυρίου, γιατί ήταν μεταφερόμενος ο λαός Ισραήλ, και όταν εγκαταστάθηκε πια εκεί που ο Θεός ήθελε στην Ιερουσαλήμ, έφτιαξε ένα ναό, το ναό του Σολομώντος, το ναό του Θεού, και δεν υπάρχει άλλος όπου παρουσιαζόταν ο Θεός και συνομιλούσε με το λαό του.
Αφού λοιπόν δίδαξε στο Μωυσή και πώς ακριβώς πρέπει να κάνει τον τόπο της κατοίκησής του ο Μωυσής και ο λαός Ισραήλ, του Θεού, αφού βέβαια τους έδωσε με την έξοδο και όλα τα απαραίτητα υλικά, καθώς εγύμνωσαν τους Αιγυπτίους και πήραν τα χρυσάφια και τα σήμια τους και ό,τι άλλο χρειαζόταν, τους έδωσε επίσης και πνεύμα θείων, αποκαλύψεως, καλλιτεχνίας, επιστήμης, για να μπορούν αυτά που ο Θεός είπε στο Μωυσή και αυτά που ο Μωυσής είπε στο λαό του Θεού, να μπορούν να τα φτιάξουν άνθρωποι που τι ήτανε, πλήθρες φτιάχνανε, με λάσπη τίποτα άλλο δεν ξέρανε. Λάσπη και πλήθρες. Αγράμματοι άνθρωποι. Ακαλλιέργητοι. Και μέσα σε λίγες μέρες από τότε που βγήκαν, δηλαδή 50 μέρες, άντε και ακόμη άλλες 50, λέω εγώ, από τότε που βγήκαν από την Αίγυπτο, ο Θεός έδωσε πνεύμα θείων και έφτιαξαν τέτοια καλλιτεχνήματα, και μάλιστα ο Βεσελεήλ πήρε χρησιμοποίηση και άνθρωπο, τον οποίον κάλεσε, τον φώτισε και του είπε ακριβώς τι να κάνει και πώς να το κάνει, αλλά και όλος ο λαός Ισραήλ πια, γιατί δεν το έκανε ένας άνθρωπος, με τις οδηγίες του Θεού προς το Μωυσή, με τις οδηγίες του Μωυσή προς το λαό και με τις οδηγίες του Θεού προς το Βεσελεήλ, φτιάξαν αυτό το υπέροχο αριστούργημα καλλιτεχνίας επιστήμης, την σκηνή του μαρτυρίου, η οποία, όπως είπαμε και πριν, μετά από 500 χρόνια περίπου, δημιουργήθηκε ο νέος τόπος της κατοίκησης του Θεού, Ναός Σολομώντος, που και αυτός ήταν έργο μέγα υπέρλαμπρος τόπος. Όμως, επαναλαμβάνω, ότι η καθυστέρηση των ετοιμάτων του σχεδίου του Θεού είναι είτε για να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, όπως παραδείγματος χάρη Ζαχαρίας και Ελισάβετ, χρόνια ζήταγαν να τους δώσει παιδί, αλλά ο Θεός τους επισκέφθηκε όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός, να γεννηθεί ο Ιησούς ο Ναζωραίος, να είναι έτοιμη η Μαρία η Παρθένος, όλο το σχέδιο του Θεού έτοιμο, ώστε να γεννηθεί και ο Ιωάννης, ο γιος του Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Τώρα η δοκιμασία, η δεύτερη αιτία. Η δοκιμασία πια στο λαό Ισραήλ. Τον είδαν που ανέβηκε, τα είδαν όλα, είδαν τη δόξα του Θεού, άκουσαν και τις οδηγίες και τις εντολές και τον νόμο που ο Θεός λίγες μέρες πριν τους είχε δώσει με τον Μωυσή, υποσχέθηκαν ότι θα κάνουμε κατά πάντα όσα μας είπε ο Θεός, αλλά η πίστη τους δεν έχει συνέχεια. Γι' αυτό και ο Χριστός αναρωτιέται, όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου θα βρει την πίστη επί της γης? Εδώ είναι, αδερφοί αγαπητοί, το κρίσιμο σημείο της σωτηρίας μας. Ο Λόγος του Θεού λέει, ο υπομείνας έως τέλους θέλει σωθεί. Ξαναλέω αυτό που είπα πριν, θλίψεις εργάζεται υπομονή. Η υπομονή όμως πρέπει να έχει έργο τέλειον, γιατί έχουμε χρίαν υπομονής, γιατί μόνο με υπομονή μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού και μόνο όταν κάνουμε το θέλημα του Θεού θα έρθουν οι υποσχέσεις του Θεού να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας. Αλλά ο άνθρωπος βιάζεται. Τώρα. Όχι τώρα, όποτε θέλει ο Θεός. Πώς να το μάθουμε αυτό άραγε? Όπως θέλει ο Θεός, ό,τι θέλει ο Θεός και όταν θέλει ο Θεός. Όχι τώρα. Ούτε έτσι. Ούτε τότε. Όπως θέλει ο Θεός, όταν θέλει ο Θεός και ό,τι θέλει ο Θεός. Ο λαός Ισραήλ είχε δει θαυμάσια που έκανε ο Θεός στην Αίγυπτο. Είχε δει την παρουσία του στο όρο Σινά. Είχε φοβηθεί και είχε τρομάξει από τη δόξα του Θεού. Πέρασαν μια μέρα, δυο μέρες, τρεις μέρες, πέντε μέρες. Χάθηκε. Χάθηκε ο Μωυσής.
Στην παρουσία του Θεού δεν χάνεται κανείς, αδερφοί. Εσύ έχασες την υπομονή σου, με αποτέλεσμα να χάσεις την πίστη σου, με αποτέλεσμα να κάνεις πράγματα που είναι απαράδεκτα και θα σε οδηγήσουν στην καταστροφή. Ο Κύριος εξάπαντος θα έρθει. Και αν αργεί, εξάπαντος θα έρθει. Αλλά όταν θα έρθει, θα είσαι εκεί που θέλει, έτσι όπως θέλει, τότε που θέλει. Θα έρθει, θα είσαι εκεί. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ο Χριστός όσα άκουσα από τον Πατέρα μας τα είπε. Σας ή προείπων τα πάντα, λέει ο Χριστός. Ένα πράγμα δεν μας είπε. Την ώρα και την ημέρα. Γιατί πρέπει να είμαστε δόκιμοι. Πρέπει να ξέρουμε να κάνουμε υπομονή. Πρέπει να ξέρουμε να μελετάμε τις γραφές. Πρέπει να ξέρουμε να περπατάμε διαπίστεως και όχι δια της όψεως. Αυτοί λοιπόν όσο βλέπαν τον Μωυσή πιστεύανε στα λόγια του. Τώρα 20 μέρες, 30 μέρες, 40 μέρες δεν τον βλέπουμε. Και φωνάξανε τον Ααρών και του λένε «Ο Μωυσής αυτός ο άνθρωπος που μας έβγαλε εκ της γης της Αιγύπτου δεν εξεύρωμεν τι απέγινε αυτός». Τι δεν ξέρανε. Δεν ξέρανε ότι τον είχε παρακαλέσει ο Θεός του ώρα Σινά. Δεν ξέρανε ότι εκεί του είπε «Ανέβα και θα σου δώσω εγώ τις δύο πλάκες, θα σου δώσω τους νόμους». Όλα τα ξέρανε. Γιατί τα είχε ακούσει και ο Ααρών, όλοι τα ξέρανε. Το ότι ξέρεις το Λόγο του Θεού και το θέλημα του Θεού δεν σημαίνει ότι θα περιμένεις να εκπληρωθεί. Ενώ αυτό θέλει ο Θεός. Να μας μάθει την υπομονή. Να μας μάθει τι θα πει υπομονή. Περιμένω, αναμένω, αλλά κάτι πολύ σημαντικό και συνεχίζω. Γιατί αν δεν συνεχίσεις, τα χάσες. Είναι ανάγκη να περιμένουμε και να υπομένουμε. Και θα έρθει η στιγμή που ο Θεός θα εκπληρώσει τις υποσχέσεις Του. Όλες, όλες. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό που ζητάς ή από αυτό που έχεις καταλάβει και θέλεις, πολύ περισσότερα από αυτό το οποίο ζητούμε ή νοούμε, ο Θεός θα κάνει και κάνει στη ζωή μας, όμως στο χρόνο το δικό Του, το ξαναλέω, στο χρόνο το δικό Του, με τον τρόπο το δικό Του και στον τόπο το δικό Του. Στο χρόνο, τον τρόπο και τον τόπο. Θα το κάνει ο Θεός, αλλά θα είσαι εκεί τότε, έτσι όπως σε θέλει και εκεί που σε θέλει. Ή θα έχεις χάσει την υπομονή σου και θα διοικείσαι και θα διοικείσαι πια από τη λογική σου, από το συναίσθημά σου και από την αρέσκειά σου και θα τα χάσεις όλα. Ο άνθρωπος αυτός που μας έβγαλε από την Αίγυπτο, δεν ξέρουμε που είναι. Πώς δεν ξέρετε? Δεν ξέρετε ότι είναι στο όρο Σινά? Ναι, αλλά περιμένουμε και δεν ήρθε. Και ποιος σας είπε ότι δεν θα έρθει? Ούτε 40 μέρες δεν μπορούσατε να περιμένετε. Φοβερό. Εσύ μπορείς να περιμένεις 40 μέρες. Δόξα στο Θεό. Είναι ανάγκη να περιμένουμε, αδερφοί. Και τι σημαίνει περιμένω? Πιστεύω. Είμαι βέβαιος ότι ο Θεός ακούει. Ακούει την προσευχή μου. Πιστεύω ότι με αγαπάει. Εμπιστεύομαι ότι καλές βουλές βουλεύεται για μένα. Αμήν. Καλά σχέδια έχει. Καλά σχέδια. Πολύ καλά σχέδια έχει. Εσύ μείνε για να τα απολαύσεις. Τα σχέδια που έχει ο Θεός. 40 μέρες και χάθηκε. Δεν ξέρουμε που είναι. Άλλος τώρα ο Ααρών άφησε το λαό, λέει η Γραφή, αχαλήνωτο. Δηλαδή μην ακούς. Αυτό φοβάμαι πάντοτε, αδερφέ. Μην ακούς αυτά που λένε οι άνθρωποι. Ό,τι και να πούνε. Μην τα ακούς. Δεν θα σου γίνει καλό. Ξέρετε πόσες φορές έχει έρθει η Άννα και μου έλεγε τούτο να μήπως δεν είναι έτσι, μήπως δεν είναι αλλιώς, και αδερφοί ο άλλοι. Όμως σε αυτό έχω βρει χάρη από το Θεό, ευχαριστώ το Θεό. Δεν ακούω κανέναν. Και είμαι και απόλυτος και απότομος.
Δεν ακούω τι λες. Πάμε στον Κύριο να ακούσουμε τι θα μας πει ο Κύριος. Εκεί είναι η ασφαλειά μας, αδερφοί. Όσες φορές έχω ακούσει ανθρώπους ή την καρδιά μου ή τη γυναίκα μου, έχω βρεθεί σε αδιέξοδο. Για μην πω σε κακό. Δεν ακούω κανέναν. Και γι' αυτό δεν συμβουλεύω κανέναν. Δεν του λέω τι να κάνεις, πού να ξέρω τι να κάνεις, άνθρωπε μου. Πήγαινε να ρώτησε τον Κύριο να σου πει τι θα κάνεις. Αυτό είναι βασικός κανόνας χριστιανικός στη ζωή μας. Θα πάρουμε εμείς τη θέση του Χριστού να σου πω τι θα κάνεις. Εμείς θα πάρουμε τη θέση του δούλου, που θα πάμε στον Κύριο να τον εκλιπαρίσουμε, να τον νικετεύσουμε, και τη θέση του μαθητού να μας διδάξει ο Χριστός τι πρέπει να κάνουμε. Εκεί είναι η ασφάλεια, αδερφοί. Το γράφει, τέλειωσε. Δεν το γράφει, δεν ξέρω. Μου το είπε ο Θεός, τελείωσε. Δεν μου το είπε ακόμη, δεν ξέρω. Πού να ξέρω. Τι να ξέρω. Ο Αρών όμως δεν είχε αυτό το πνεύμα. Με αποτέλεσμα άφησε το λαό αχανήλωτο να κάνει ό,τι θέλει. Όχι, εμείς θέλουμε να έχουμε το πνεύμα του Θεού, αδερφοί. Το πνεύμα του Μωυσή που δεν έκανε τίποτα χωρίς να ρωτήσει το Θεό. Αμήν, αδερφοί. Τίποτα, τίποτα δεν έκανε. Λέει, πάει, χάθηκε ο Μωυσής. Ο Αρών, λες να χάθηκε, πω από τον καημένο και ήταν και αδερφός μου. Δεν χάνεται, αδερφοί, αφού είναι στην παρουσία του Θεού. Και αυτό φοβόμαστε, μη χαθεί. Ω, το καημένος ο αδερφός τι θα επάθει. Τίποτα δεν θα πάθει. Αν περπατάει ακριβώς στα βήματα του Χριστού, τίποτα δεν θα πάθει. Μόνο ευλογία θα έρθει στη ζωή του. Δεν λυπόμαστε, προσευχόμαστε. Αμήν, αδερφοί. Αυτό είναι η ασφάλειά μας. Αλλιώς θα αφήσουμε την οικογένειά μας, τους αδερφούς μας, αχαλήνωτους. Να κάνουν, αν συμφωνήσουμε κι εμείς, ό,τι θέλουνε. Και θα κάνουμε κι εμείς ό,τι θέλουνε. Εμείς πρέπει να τους μάθουμε ότι θα κάνουμε ό,τι θέλει ο Χριστός. Τον εαυτό μας και όλους τους άλλους. Τι να κάνω εκεί, πατέρα, μου λέει ο Ντίνος. Παιδί μου, δεν έχεις Κύριο. Το ρωτήσεις, εγώ θα σου πω. Αν σου πω και μ' ακούσεις, χάθηκες, φουκαρά μου. Χάθηκες. Γιατί και γνώμη έχουμε και λογική έχουμε και συναισθήματα έχουμε. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε τι είναι. Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Η οδή μου δεν είναι οδή σας. Γι' αυτό μην κάνετε αυτό που νομίζετε και αυτό που θέλετε. Ιδιαίτερα στους γονείς, αδερφοί. Μην λες το παιδί σου τι να κάνει. Ωραία, είσαι πιο έμπειρος, δεν έχω καμία αμφιβολία σε αυτό. Αλλά βάλ' το να προσευχηθεί. Πρώτον, να μάθει ότι ο Θεός μιλάει. Και δεύτερον, να μάθεις και εσύ ότι ο Θεός μιλάει. Και τρίτον, να μάθουμε και όλοι μας ότι ο Θεός μιλάει. Ξέρεις τι θα πει να έρθει κάποιος αδερφός και να σου πει τι να κάνω και να του πεις και να καταστραφεί. Τι θα κάνεις. Πώς θα σταθείς μπροστά στο Θεό. Τι θα του πεις. Συγχώρεσέ με για το λάθος που έκανα και καταστράφηκε ο άνθρωπος. Μη γέννη το, αδερφή. Και αν αφορά κάτι για μας, χαλάλι του που δεν είναι. Αλλά να συμβουλεύουμε και άλλους. Εμείς. Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Χριστός θα μας συμβουλεύει. Εγώ θα σε συνετίσω, λέει ο Χριστός. Εγώ θα σε διδάξω την οδό που πρέπει να περπατάς. Εγώ θα σε συμβουλεύω και εγώ στο τέλος θα σε προστατεύω. Και εμείς λέμε αμήν, Κύριε. Εσύ και μόνο εσύ. Αμήν, αδερφοί. Όταν λοιπόν άκουσε ο Αρών και λυπήθηκε και φοβήθηκε για τον αδερφούλη του τον Μωυσή, και βλέπει όλους αυτούς να λένε τι θα κάνουμε τώρα χωρίς τον Μωυσή, τους λέει εγώ θα σας πω τι θα κάνετε. Ακούτε τώρα ο άνθρωπος που χάνει την πίστη του και χάνει το δρόμο του που φτάνει. Δώστε μου όλα τα χρυσά σκουλαρίκια που έχετε, οι γυναίκες σας, οι άντρες σας, όχι οι άντρες, οι γυναίκες, τα παιδιά και η γη σας, και δώστε τα μου. Πήγαν και τα δώσαν αμέσως. Τα λιώνει και φτιάχνει ένα βόδι. Κοιτάξτε που φτάνει ο άνθρωπος του Θεού. Και τι τους λέει, αυτός είναι ο Θεός σας που σας έφερε, δεν το σου το είπε αυτός, ο λαός. Και αφήρεσε πάσο ο λαός στο τρία εδάφιο τα χρυσά ενότια τα οποία ήσαν στα ότα αυτών και έφεραν στον Ααρών.
και λαβών εκ των χειρών αυτών διεμόρφωσε αυτό με εργαλείο χαρακτικό και έκαμε αυτόν μόσχων χωνευτών. Και όταν το είδε ο λαός Ισραήλ, ευχαριστήθηκε. Αυτή είναι η θεή σου Ισραήλ. Αυτοί σ' ανέβασαν από την Αίγυπτο. Μα πώς καταντάει ο άνθρωπος όταν αφήσει αχαλήνωτη τη λογική του και την καρδιά του. Καταντάει σε πράγματα που δεν χωράνε στο μυαλό του ανθρώπου. Βόδι μου, εσύ ο Θεός μου. Και να ήταν και ο ζωντανό, ήταν και άγαλμα. Γι' αυτό οι άνθρωποι, αδερφοί, λατρεύουν εικόνες, αγάλματα, γιατί έχουν χάσει το θείον πνεύμα. Έχουν χάσει το λόγο του Θεού και κυβερνώνται από τα συναισθήματά τους και από τη λογική τους. Μη γέννητος στη ζωή μας τέτοιο πράγμα. Εμείς θα διοικούμεθα από το Πνεύμα το Άγιο και θα διδασκόμεθα από το Χριστό μέσα από το λόγο του. Και αυτό είναι απόφαση. Αμήν. Πες αμήν, αδερφέ. Η απόφασή μας είναι να διδασκόμεθα μόνο από το Χριστό. Κανένας από εμάς δεν είναι διδάσκαλος. Και να διοικούμεθα μόνο από το Πνεύμα το Άγιο. Για να είμαστε πραγματικά μαθητές του. Αυτή είναι η απόφαση ζωής. Γι' αυτό δεν θέλω να ακούω τι μου λέτε. Αλλά κι εσείς να μην θέλετε να ακούτε τι σας λέω. Όλοι να θέλουμε να ακούμε τι μας λέει ο Κύριος δια Πνεύματος Αγίου. Εκεί είναι η ασφαλειά μας. Εκεί είναι η νίκη μας. Εκεί είναι ο θρίαμβός μας. Εδώ είναι ξεφτύλα. Να θυσιάζουν και να προσεύχονται σε ένα χρυσό βόδι. Ποιος ο Ααρών, ο δούλος του Θεού. Που κατάντησες Ααρών, θα το δούμε την άλλη Δευτέρα. Και άφησε αχαλήνωτο το λαό και δεν έφτανε αυτό. Σηκωθέντες την επόμενη μέρα πρόσφεραν ολοκαυτώματα, θυσίες ακριβές, ολοκαυτώματα. Και έφεραν και ειρηνικάς προσφοράς. Σε ποιόνε, στο βόδι. Ολοκαυτώματα και ειρηνικές προσφορές στο βόδι. Και μετά όλος κάθισε, ευχαριστημένος για τις προσφορές και τα λοακαυτώματα στο βόδι, και να μην υπάρχει ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου, να τους πει τι κάνετε εκεί. Είδατε πως παρασύρει το ένας με τον άλλον. Γι' αυτό φοβάμαι την Άννα, με παρασέρνει. Και μου λέει, είναι βέβαια η φωνή της λογικής στο σπίτι, την οποία εγώ απεχθάνομαι. Είναι η φωνή του συναισθήματος, το οποίο δεν θέλω. Αλλά την ακούμε προσοχή, γιατί πολλές φορές τη φωτίζει, λίγες φορές, τη φωτίζει ο Θεός. Και όταν τη φωτίζει ο Θεός, μας φωτίζει ο Θεός. Γι' αυτό, αδερφοί, να μην ακούμε με προσοχή τους ανθρώπους. Να ακούμε τους ανθρώπους με την πρόθεση να προσευχηθούμε στο Κύριο. Ησύχασαν όλοι. Βρήκαμε τους θεούς μας. Βρήκαμε τη λύση μας. Βρήκαμε το βόδι μας. Ξέρεις τι θα πει να αποφασίσεις να κάνεις Θεό σου ένα βόδι. Ο Θεός να φυλάει. Άνθρωποι που έχουν δει τα μεγαλεία του Θεού, έχουν δει εξυπλωμένο το βραχίωνα του Κυρίου, έχουν δει τη χείρα του, την κρατεά, έχουν δει τη θάλασσα να την ανοίγει με τη ράβδο Μωυσής. Έχει δει να χτυπάνε την πέτρα και να βγαίνει νερό να ξεδιψάνε. Έχει δει ο λαός αυτός μεγαλεία. Και τώρα κάθονται, τρώνε και πίνουνε και παίζουνε. Αυτό το παίζουνε να προσέξουμε, αδερφοί. Ενώ όταν ήταν ο Μωυσής πριν λίγο, στην παρουσία του Θεού έφαγαν και έπιον, αλλά δεν παίξανε. Τι θα πει παίζουμε? Αμεριμνησία. Χάνει το φόβος του Θεού. Χάνεται η παρουσία του Θεού. Δεν παίζουμε. Τι θα πει παίζω? Ο Θεός δεν εμπέζεται. Δεν μπορώ να παίξω με τα πράγματα του Θεού. Δεν μπορώ να παίξω με το λόγο του Θεού. Όποιος παίρνει στη δική του σάρκα, θερίζει φθορά. Όποιος παίρνει στο Πνεύμα το Άγιο, θερίζει ζωή αιώνιο. Δεν παίζουμε, αδερφοί. Πάντοτε έχουμε τη σοβαρότητα, όχι δεν αστειευόμεθα, έχουμε τη σοβαρότητα που προέρχεται από το φόβο του Θεού. Φοβάμαι το Θεό.
και ο Κύριος μας ακόμη ο Ιησούς Χριστός εισηκούσθη, όχι γιατί έπαιζε, δια την ευλάβιαν αυτού. Τι σημαίνει ευλάβεια? Ευσέβεια με μεγάλη προσοχή και φροντίδα στη λεπτομέρεια και στην εκτέλεση του Λόγου του Θεού. Στην εκτέλεση της λεπτομέρειας του Λόγου του Θεού. Ο Θεός να μας δώσει αυτό το πνεύμα, αδερφοί μου, αγαπητοί σας παρακαλώ. Το πνεύμα που καταδικάζει κάθε τι το ανθρώπινο, το περιφρονεί. Δεν είναι εχθρικός με τη λογική την ανθρώπινη, αλλά είναι προσκεκολλημένος στο Λόγο του Θεού, στη διδασκαλία του Χριστού και στην διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν.